Σας χαιρετώ. Είναι ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών. Μείζωνο σημασίας, όπως είπες και εσύ, Ονούφριε, η συνάντηση αυτή. Θέματα ενέργειας αλλά και άμυνας είναι ψηλά στην ατζέντα. Εύλογα γιατί τα θέματα της ενέργειας. Η Total, το Παρίσι, μάλλον μέσω της Total, έχει παρουσία στην Κυπριακή ΑΟΣ και θέλει να την διευρύνει. Ναι. Είναι έτοιμο το Παρίσι, Ονούφριε, σε τυχόν νέες τουρκικές προκλήσεις να απαντήσει. Ας μην ξεχάσουμε ότι είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, πέραν φυσικά από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τις κινήσεις τις οποίες θα προβεί σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει ξανά να στήσει σκηνικό πειρατεία στην Κυπριακή ΑΟΣ και θέματα άμυνας, όπως προείπαμε, όπως και χθες είχαμε μεταδώσει. Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει οικονομικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια μόνιμη στρατιωτική βάση στην Κύπρο στα πλαίσια της Αμυντικής Ένωσης, γνωστής και ως ΠΕΣΚΟ. Να θυμίσουμε, Ξαλονούφρι, ότι τεχνοκράτες του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας είχαν διενεργήσει μελέτη ως προς την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, προκειμένου να έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα πολεμικών πλοίων. Είναι η Κύπρος το τελευταίο το σύνορο της Ευρώπης σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος. Είναι στο τραπέζι φυσικά και θέματα ευρωπαϊκά σε άμεση συνάρτηση και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Γύρω στις 11.30 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει κατηδία αλλά και διευρυμένες συνομιλίες με τον Κύπριο ομολογό του αλλά και αντιπροσωπεία του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ενδεχομένως σήμερα, όπως χθες μας ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, θα έχουμε και ανακοινώσεις. Ονούφρια, γύρω στη 1:30 είναι ορισμένες οι δηλώσεις των δύο υπουργών. Οπότε εκεί στρέφουμε πλέον το ενδιαφέρον μας να ακούσουμε εάν όντως έχει κάτι να ανακοινωθεί μεγαλύτερο από αυτά που ήδη γνωρίζουμε σε σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Ένα γαλλικό αμυντικό προπύργιο εδώ στην περιοχή της Κύπρου και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά την διασύνδεση με τα θέματα ενέργειας, Χριστίνα. Και ως αντιστάθμισμα, αν θέλεις, και για τις τουρκικές απειλές. Γιατί το φθινόπωρο προβλέπεται και θα είναι ένας θερμός μήνας για τα ενεργειακά. Ακριβώς. Αυτή η βάση, ο Νούφριε, που το Παρίσι θέλει διακόσμια να δημιουργηθεί στην Κύπρο, δεν θα είναι αμυγός γαλλική βάση, θα είναι ευρωπαϊκή. Ναι. Θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι στρατιωτικές μονάδες οποιονδήποτε ευρωπαϊκών χωρών. Όμως το Παρίσι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά για την Κύπρο, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής της θέσης. Να δούμε και τη γειτονιά μας γεωγραφικά. Ναι. Είναι το μέτωπο της Συρίας δίπλα, Ισραήλ, Λίβανος, Αίγυπτος. Οπότε ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το Παρίσι για την Κύπρο και πώς αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχει θέσει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Καλή